Άλλο ένα εμβληματικό έργο επιστημονικής φαντασίας χαντακώθηκε στην άμμο του Αράκης από τον μεταμοντερνιστή φοβερά υπερτιμημένο και άμπαλο Ντενίς Βιλνεύ, και αν πω ότι δεν ήταν αναμενόμενο και δεν το προέβλεψα θα πω ψέματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερος γνώστης του σύμπαντος του Ντιούν του Φρανκ Χέρμπερτ. Η μόνη μου επαφή ήταν η ταινία του Ντέιβιντ Λίντς από το μακρινό 1984, την οποία είδα τυχαία ξημερώματα στα τέλη των 90's στο Πάλε Ποτέ Άλτερ, αφού τελείωσε η κλασική soft τσοντούλα της τηλεοπτικής Εμμανουέλας, της Εμμανουέλας που έβαζε, και έπαθα σοκ που δεν την είχα ξανακούσει ως τότε, καθώς βγήκε το 1984. Με σόκαρε το κόστος της παραγωγής, μιλάμε για πραγματική υπερπαραγωγή παλαιάς κοπής του Ντίνο Ντε Λαουρέντις, σε επίπεδα Μπεν Χούρι, άρχοντα των δαχτυλιδιών, για να πω πιο πρόσφατο παράδειγμα, παραγωγή που άξιζε σε ένα βιβλίο που επηρέασε ολόκληρη την επιστημονική φαντασία από Star Wars ως Riddick. Με σόκαρε και η λεπτομερής ακρίβεια σε κουστούμια σκηνικά, αλλά και κάποια από τα εφέ, κυρίως το μέγεθος και η αληθοφάνεια των σκουλικιών, όχι αυτών, των γιγαντιαίων γεωσκόλικων του Αράκης, που είναι συγκλονιστικά, παρότι είναι stop motion παλαιάς τεχνολογίας, μινιατούρες, αλλά Ray Wayhausen. Όπως και οι γαμάτες στολές επιβίωσης και ανακύκλωσης σωματικών υγρών στον Αράκης, που έγιναν πηγή έμπνευσης για τη στολή του Batman το 1989, αλλά και πολλών άλλων ταινιών. Είναι ένα παρεξηγημένο και αδικημένο punk ακατέργαστο διαμαντάκι των Ντιούν του Λίντς, που έχει βέβαια τις γωνίες του και αρκετά τεχνικά και σεναριακά ψεγάδια, cast χωρίς διάσημους στάρ της εποχής και μονές και άκυρες αψυχολόγητες επιλογές σκηνών από Λίντς, και το θεωρώ τον ορισμό του cult που φλερτάρει με τα ωραία του kits ώρες-ώρες, και δυστυχώς πολλοί κολλάνε στα kits και γκροτέσκα σημεία του, όπως ο Θεούλης Βαρόνος Χαρκόνεν πεγμένος ως εκφυλισμένη καρτουνίστικη καρικατούρα από τον Kenneth Macmillan, αλλά και το γνωστό μας από Express του Μεσονικτίου Paul L. Smith ως τον κτηνόδη Bistra Ban, αλλά και το superstar της μουσικής των 80's, τον Sting, ως Fade, που ίσως ξυνίζουν νόρμες του άσχετου κοινού. Οι κακοί ανταγωνιστές Χαρκόνεν επίτηδες είναι υπερβολικές over the top καρικατούρες, όπως και μεταλλαγμένοι Guild Navigators, που είναι μείγμα ανθρώπου ελέφαντα του ίδιου του Lynch, και Jabba the Hutt μέσα στη δεξαμενή του ψυχοτροπικού αναβολικού spice του άλατος που παράγεται στον Αράκης και μόνο. Όταν τους βλέπουμε να μηχανογραφούν με τον αυτοκράτορα του γνωστού συμπάντος, τον Πάντισα Σαντάμ τον Τέταρτο, όχι Σαντάμ Χουσέιν, καθώς το βιβλίο γράφτηκε 5 χρόνια πριν πάρει την εξουσία στο Ιράκ ο Σαντάμ, και ήταν απλά μια τρελή σύμπτωση. Πάντως ο Χέρμπερτ δανείστηκε πάρα πολλά στοιχεία από Ισλάμ και Αραβική παράδοση, όπως η λέξη τζιχάντ, μουαντίπ, σάιχουλούπ, και ίσως να μην είναι σύμπτωση, όπως και ο ερημικός πλανήτης Αράκης, που είναι ευθεία αναφορά στη Μέση Ανατολή, που γίνεται το θέατρο των μαχών των αντιμαχόμενων οίκων του Ντιούν. Επίσης δανείστηκε και από αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή παράδοση ο οίκος των Ατρίδων στο βιβλίο «Έλκη απευθείας καταγωγή από τους Ατρίδες της Μυκηναϊκής εποχής», και αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε δύση και δυτικό πολιτισμό. Ο οίκος των Ατρίδων στον Ντιούν υποτίθεται είναι η απευθείας απόγονη των Ατρίδων της Μυκηναϊκής εποχής. Ίσως έκαναν My Heritage DNA test, δεν ξέρω. Πάντως υπάρχουν και βασιλεύουν τον εξωπλανήτη Κάλανταν, αφού η ανθρωπότητα απήκησε το γαλαξία, και δεν είναι στη γη όπως πάρα πολλοί νομίζουν, η οποία έχει χαθεί από τους χάρτες τους επί χιλιετίες στο έτος 20.191 μετά Χριστόν και όχι 10.191, που είναι 10.000 χρόνια από την επανάσταση κατά των σκεπτόμενων μηχανών της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της θρησκευτικής επανάστασης Butlerian Jihad, τους ψεκ του Ντιούν, όπως θα τους έλεγε ο Κούλης, μόνο στους λίγους ψεκασμένους. Μια επανάσταση που απαγόρεψε κάθε υπολογιστή και έτσι αναγκάστηκαν να κάνουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω επίπονης εκπαίδευσης υπερυπολογιστή, τους λεγόμενους Mentat. Κι όμως στο Ντιούν 2021 δεν υπάρχει ούτε μία καλλιτεχνική αναπαράσταση Μυκηναίων, τη χάμενη ευκαιρία να έδειχναν κάτι μυκηναϊκό, όπως η Πύλη των Λεόντων ή την νεκρική μάσκα του Αγαμέμνονα ή πανοπλίες Μυκηναίων κτλ.
Μόνο κάτι τάβροι υπάρχουν στο υπόβαθρο που ίσως παραμπέμπουν σε μινοΐτες. Ίσως θυμίζουν και οι πολεμικές στολές τους έτσι μίνιμαλ και μονοκόμματες μυκηναϊκές πανοπλίες, αλλά μάλλον είναι τυχαίο, μάλλον εσκεμμένα παρέβλεψαν μυκήνες, μάλλον γιατί θυμίζουν αρχαία Ελλάδα πιο πολύ και βασικά δυτικό πολιτισμό, και αυτό είναι μέγα no-no-no-jizz θεματική στο σημερινό Hollywood. Σε αντίθεση με ατρίδες, οι Χαρκόνεν αντιπροσωπεύουν αλληγορικά την βαρβάρια Ανατολή, το αμοραλιστικό κομμουνιστικό παραπέτασμα Σοβιετικής Ένωσης Κίνας, την εποχή που συνέγραψε το έργο Χέρμπερτ, και όλους τους μογκολανθρώπους της στέπας της Ασίας γενικά. Ο Βιλνεύ έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει τους Χαρκόνεν Κινέζους, βέβαια δεν θα περνούσε ποτέ τέτοια συσχέτιση στο σημερινό κινεζοκρατούμενο Hollywood, θα θεωρούνται αρατισμός, και ούτε ο ίδιος θα ήταν φαν της ιδέας. Για τέτοιες μαγκές χρειάζεται σκηνοθεσία Μελ Γκίψον, που πιστεύω θα ήταν ο μόνος εν ζωή σκηνοθέτης που θα μπορούσε να χαλιναγωγήσει ασυμβίβαστα τα υψηλά νοήματα και βυζαντινισμούς του βιβλίου και να παρουσιάσει με δομική ευκρίνεια και καθαρή αφηγηματική στρουκτούρα τη φιλοσοφία και τη μυστικιστική πνευματικότητα του Ντιούμ, που είναι απάβγασμα της παγκόσμιας ιστορίας σε ένα φουτουριστικό σκηνικό επιστημονικής φαντασίας, κάνοντας παράλληλα και εύπεπτο αλφα μέλη σινεμά δράσης και μαχών που θα σε κρατάνε και δεν θα θες να αυτοκτονήσεις από βαρεμάρα, όπως στο βαρετούργημα του Βιλνεύ. Το νέο Dune δεν είναι ακριβώς κακή ταινία, αλλά δεν είναι και καλή. Απλά βλέπετε, κυρίως λόγω υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και κατασκευής συμπάντως, και αυτό ως το πρώτο της μισό, που είναι πιστή αναπαράσταση σχεδόν αντιγράφη της ταινίας του Lynch, σκηνή προς σκηνή, χωρίς καμία καινοτομία. Και okay, έχουν την ίδια πηγή, αλλά όχι και έτσι. Και πραγματικά καταραίει στην τελευταία ώρα, δεν βλέπετε, καθώς ο Βιλνεύ παραδίδεται σε ένα καταλαβίστικο ονειρικού τύπου παραλήρημα, μη συμβατικό σινεμά, μιμούμενος εντελώς άκυρα του David Lynch στο Λόρε Αραβίας. Σου λέει έρημος η Αραβία, έρημος και ο πλανήτης Αράκης, τα σκέφτηκε κάπως έτσι ο άμπαλος Σπασαρχίδης. Και έτσι χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα ακόμα και από γνώστες της original ταινίας του 1984 και του βιβλίου. Τραγική επιλογή να σπάσει το πρώτο βιβλίο του Χέρμπερτ σε δύο μέρη, καθώς φοβήθηκε μην την πατήσει όπως ο Λίτς, που αναγκάστηκε να χώσει τσαπατσούλικα και βεβαιασμένα ολόκληρο το βιβλίο στο original και δεν είχε και τελικό μοντάζ, το λεγόμενο Final Cut, με αποτέλεσμα να παρέμβει το στούντιο και να πετσοκόψει την αρχική τετράωρη βερσιόν του σε 2,5-3 ώρες περίπου, φοβούμενο το flop που ούτως ή άλλως δεν απέφυγαν, καθώς το Dune είναι δυσνόητη, περίπλοκη και ίσως παροχημένη επιστημονική φαντασία που δεν εκλαϊκεύεται εύκολα με δεδαλώδεις κοινωνιολογικές, οικολογικές, πολιτικές και πνευματικές αλληγορίες. Και όπως είπε και ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο Χάρλαν Έλισον, που ενέκρινε με ενθουσιασμό την ταινία, όπως βέβαια και ο ίδιος ο δημιουργός ο Χέρμπερτ, ότι είναι ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει ταινία δύο ώρων για τις μάζες. Ο Lynch είναι κουλτουριάρης σκηνοθέτης που σπάνια απευθύνεται σε μάζες και ήταν ίσως ακατάλληλος. Είχε τεράστιο προϋπολογισμό και ρίσκο. Τα εφέ της εποχής στις διαστημικές σκηνές δυσκολεύτηκαν να αποτυπώσουν πιστικά το φουτουριστικό κόσμο του Dune, λόγω της αιμονής του Lynch να διαφέρουν από Star Wars και Star Trek, στα οποία έχει συνηθίσει πια το κοινό το 1984. Απογοήτευσε τους μίστες φανς του βιβλίου, αποξένωσε το γενικό κοινό, και όμως η ταινία του 1984 έγινε και υπάρχει ως ένα παράξενο κατόρθωμα, μια παράτολμη μίξη blockbuster και art house κουλτούρας, και γι' αυτό συνεχίζει να σανγυνεύει παρά τις αβελτηρίες του ως ταινία. Στο νέο Dune γίνεται το αντίθετο, τίποτα δεν σε σανγυνεύει, είναι ψυχρό, άχρωμο, άσμο και έχουμε μια σχετικά γεμάτη εισαγωγή και μέση και ένα άθλιο και βαρετό δεύτερο μέρος και επίλογο που δεν βλέπετε κανονικά, καθώς ο Βιλνεύ πραγματικά παίζει με τα νεύρα μας με την αιμονή του σε αυτόν τον αφαιρετικό μεταμοντέρνο τρόπο κινηματογράφησης που καταργεί τις αφηγηματικές νόρμες. Όσοι το δουν στο σινεμά πραγματικά θα υποφέρουν. Ο Τιμωθέε Σαλαμέτ, Σοϊλαμέτ, πως τον λένε, είναι αδιάφορος ως Πολ, δεν βγάζει τίποτα, το απόλυτο μηδέν, απλά υπάρχει,
ένα κενό σαρκείο που περιφέρεται σαν NPC όπως και η Zoomer γενιά του, είναι ο Kylo Ren νούμερο 2, αλλά πολύ πιο ήμο, σχεδόν μη διοικός άφυλος και κουραστικός, και όταν χρειάζεται να βγάλει ένταση υπερβάλλει στο παίξιμό του, σαν όλους τους ανασφαλείς νέους ζέμπρα μια του Hollywood, χωρίς βέβαια να έχει τη σκηνική παρουσία και γοητεία ενός νεαρού Tom Cruise, του Brand Pitt, ή ακόμα και DiCaprio και Colin Farrell, οι οποίοι σε σχέση με Shoei Lamet μοιάζουν με Mel Gibson, Arnie, Sly και Van Damme, και θέλει προσπάθεια για να είσαι χειρότερος από Farrell σε Alexander και DiCaprio στη Τιτανικό. Απορώ πραγματικά πως παίρνει ρόλους πριν 15 χρόνια. Αν είχε παίξει γκέι ρόλο όπως στο Call Me By Your Name, θα είχε φάει μαύρο από υπερπαραγωγές, αλλά σήμερα μάλλον θεωρείται προσόν. Θα είναι πολύ καλό στους καναπέδες των οντισιών μάλλον, δεν ξέρω, αν και θεωρώ ότι το σύγχρονο εκφυλισμένο Hollywood τον προωθεί εκβιαστικά ως πρότυπο ανδρισμού και σεξ σύμπολ. Γελάνε και τα τσιμέντα. Τραγικός και κουραστικός, με την δυσκύλια φάτσα του, απλά καταστρέφει την ταινία προτού άρχισε. Αυτό, sorry, δεν είναι παίξιμο, είναι ποζεριλίκη, soy boy μοντελού, ατάλαντος τελείως, τελείως ξενέρωτος και θηλυπρεπής, καμία σχέση με τον Chad Kyle McLachlan του original, με το θεληματικό πηγούνι που εξελίσσεται στο ρόλο και που ανέδιε μια ένταση, μια αλφα μέλ μαγκιά και τη δυναμική του προφητευμένου υπερόντος μεσία του Dune, και ο οποίος πείθει στο τέλος ότι όντως αυτός είναι ο Κουίτσας Χάντερακ, ειδικά όταν παίρνει το Water of Life, το νερό της ζωής, κάτι ανάμεσα σε θεία κοινωνία και βιτριόλι, και το οποίο είναι το αίμα των σκουλικιών του Αράκης, που αν είσαι ο Μεσσίας είναι θεία κοινωνία, και αν δεν είσαι, είναι σαν αγιασμός σε δαιμονισμένο, και το οποίο σκοτώνει τους απλούς αρσενικούς θνητούς που τολμούν να το πιούν, αλλά όχι το Μεσσία που γεννήθηκε μετά από χιλιετίες ευγονικής, ώστε να το πάρει και το οποίο αφυπνίζει από τα δεσμά της beta male ανασφάλειας, του φόβου, της στασιμότητας, της στηρότητας, και τον μετατρέπει σε κύριο του Αράκης αλλά και ολόκληρου του γνωστού σύμπαντος του Dune, ως μια αλύτρωση και πραγμάτωση του προφητευμένου πεπρωμένου του. Το οποίο βέβαια ο πατέρας του Λίτο, ως άλλος Φίλιππος, ο δεύτερος για τον Αλέξανδρο, που είναι ουσιαστικά ο Πολ Ατρίντης στο Dune, Αλέξανδρος και Ιησούς και Μωάμεθ και Βούδας και Τζεντάι, και ό,τι γουστάρετε, το πεφωτισμένο υπέρτατο όν. Ο Δούξ Λίτο γνώριζε δηλαδή ποιος ήταν ο γιος του και τον προετοίμαζε λέγοντάς του, αγναντεύοντας τη θάλασσα του Κάλανταν, που συμβολίζει την Εδέν, την ίδια τη ζωή, σε σχέση με την ερημοποιημένη στέρφα κόλαση του Αράκες, που θα πρέπει να διαβεί ο Πολ, το περίφημο και βληματικό «Without change, something slips deep inside us and solemn awakens, the sleeper must awaken». Και όντως, ο Πολ ξεσπά στην κραυγή «Father, father, the sleeper has awakened», που συμβολίζει μια αναγέννηση, μια αναβάπτιση, το πεπρωμένο, την αφύπνιση από το λίθαργο, τον κοινωνικό ταμπού, των φοβιών, των εμποδισμών, την επικοινωνία με το ασυνείδητο, τη μεταμόρφωση, την ίδια την επίπονη ενηλικίωση και ωριμότητα, το σεβασμό στους προγόνους, το καθήκον, την οικογένεια, τη θρησκεία, την πατρίδα, τη συνέχιση της παράδοσης και ιστορίας, την ίδια την πατριαρχία, πονέστε φεμινίστριες. Εξάλλου και τα ίδια τα σκουλίκια του Αράκης συμβολίζουν αλληγορικά φαλούς, την ίδια την αρενοπότητα, την ίδια την πατριαρχία. Εξού και το όνομα Ατρίδες, δεν είναι τυχαίο που ο Χέρμπερτ τονίζει τις αριστοκρατικές καταβολές των ηρώων του, κάνοντας απογόνους του πιο αρχαίου πολιτισμού τους ηρωές του. Και ένας Χέρμπερτ που μόνο ο δεξιόδε τον λες, πιο πολύ οικολόγο, κλιματόπληκτο, τεχνοφοβικό, hippie liberal, όπως και ο James Cameron, αλλά τα έργα τους στη σημερινή κλοουνίστικη παράνοια φαντάζουν παραδοσιοκρατικά και υπερσυντηρητικά. Ίσως γι' αυτό τρώει και μίσος στη ταινία του 1984. Αγαπώ αυτή τη σκηνή, ειδικά όπως την σκηνοθετεί ο Lynch, ως σκηνή κλασικού Hollywood με καθαρή επικότητα και έναν προσωπικό απόκοσμο μυστικισμό, με τον McLachlan να μην πέφτει στην παγίδα του overacting. Πράγμα πολύ δύσκολο, βέβαια βοηθάει και η θεϊκή μουσική των Toto και Brian Eno στη σκηνή, που ενισχύει την μυστηριακή και απόκοσμη άβρα της, εκπληκτικό soundtrack. Καμία σχέση με τον φλίαρο, απρόσωπο και τελείως ασύνδετο με τα μοντέρνο μουσικό κόσμο που κατασκεύασε ο Zimmer στο νέο Dune, που είναι βασικά
θόρυβος υποβάθρου με αφόρητους αραβικούς αμανέδες και ψαλμωδίες ημάμιδων από γυναίκες τραγουδίστρες που είναι ψηλοάκυρο και σπάνε αρχίδια. Είναι ηχητικά εφέ απλά. Ξεφτύλα για έναν μέγα συνθέτη όπως ο Ζίμερ, κατάντια να πέσει στα δίχτυα του μεταμοντερνισμού στα γεράματα. Ειδικά μετά το Interstellar δεν ακούγονται οι μουσικές του, κουράζουν χωρίς μελωδίες, ουσιαστικά μουσικές αεροδρομίων και εμπορικών malls κέντρων. Πολύ τεμπελιά. Στο νέο Dune δεν έχει πολλές επικές και εμβληματικές σκηνές, ούτε Guild Navigators που καθοδηγούν τους αστρόστολους των οίκων στο χωροχρονικό τούνελ των σκουλικότρεπων που ανοίγουν οι Holtzman διαστρικές μηχανές, και όχι οι ίδιοι, όπως λαθασμένα νομίζουν πολλοί, με τους προηγμένους μαθηματικούς υπολογισμούς τους που τους επιτρέπει να κάνουν το Spice. Εξού και η φρικώδης μετάλλαξή τους, και ήταν βασικότατη σκηνή ώστε να δείξει την τεχνολογική πρόοδο της ανθρωπότητας στο 20.191 μετά Χριστόν και την υπεριαλιστική της δυναμική που δεν αποκλείεται να συμβεί και στην πραγματικότητα. Έλεος δηλαδή είχε Guild πλοηγούς ακόμα και στη μετριότητα της σειρά για τον Dune, αλλά όχι σε μια υποτίθεται σύγχρονη υπερπαραγωγή. Στο νέο Dune δεν έχει πολλές σκηνές δράσης με σκουλίκια που ήταν και από τα ατού της ταινίας του Lynch. Ειδικά αν συγκρίνουμε τη σκηνή που αποδρούν στην έρημο Paul, Lady Jessica και τους επιτίθεται το τεράστιο σκουλίκι από τα βάθη της ερήμου του Αράκης, η σύγκριση είναι συντριπτικά υπέρ του παλιού. Στο νέο ο Βιλνέβ απλά ζουμάρει λιγάκι στο Paul και πιο πολύ στη Lady Jessica που κοιτά σαν βλαμμένη το αδιφάγο στόμα του σκουλικιού, ότι και καλά το έλεγξε με τις τηλεπαθητικές της δυνάμεις, δεν κατάλαβα, ή ότι τους διαισθάνθηκε το ίδιο του σκουλίκι ότι είναι σημαντική, τι να πω, δεν ξέρω. Μέχρι να παρασυρθεί και να φύγει από τους γεωδονητές των Φρέμεν, στο παλιό τα σκουλίκια όποτε εμφανιζόταν ήταν σπουδαία υπόθεση, ήταν κάτι σαν εμφάνιση του Godzilla. Στο νέο Klein Mind, μηδενική επίδραση στην ταινία και πολύ αδιάφορα. Και ως σχέδιο δεν μου άρεσε, καθώς έκαναν τα δόντια τους σαν μπαλένες φάλαινας και όχι δόντια σαν τον Σάρλακ στο Star Wars. Όπως ήταν βέβαια και στο original, και το δέρμα του σαν πέτρα είναι πολύ μαπα σχέδιο. Καμία σχέση με τα φροηδικών προεκτάσεων σχέδια των original που έβαλε το χεράκι του και ο θεούλης H.R. Giger, που ήταν μεν καθαρά φαλικά σύμβολα, αλλά όταν άνοιγαν το στόμα μετατρεπόντουσαν σε γυναικείους κόλπους με δόντια εφιαλτικά, φροηδικά υπονοούμενα και ίσως αντιφεμινιστική, μην κοιτάω πινελιά, καθώς όταν ελέγχεις και κυβερνάς τον φαλό είσαι βασιλιάς και αν καταλήξεις έρμεο σε γυναικείο κόλπο σε τρώει, όπως συμβαίνει και στο Alien. Στο νέο ευνουχισμένο Dune, σε αυτή τη σκηνή η Τζέσικα επηρεάζει και επισκιάζει τον Paul, όπως και στη σκηνή του τεστ του πόνου με την ηγουμένη Mohiam που ο Βιλνεύ κάνει ηλίθια jump cuts στη Τζέσικα που και καλά συμπάσχει τηλεπαθητικά με Paul και του κλέβει τη μισή σκηνή. Ο Βιλνεύ γενικά μισεί τη δράση ως τολοκουντουριάρης Μαέβιους Παχατουρίδης που είναι και που εφραίνεται μυρίζοντας τις σπορδές του και κοιτά πιο πολύ πολιτικά νεοαριστερά μηνύματα και αφόρητο κήρυγμα παρά την ουσία. Για τον ίδιο λόγο δεν έδειξε και μια μάχη Μωμόα Μπατίστα Ντάγκαν Άινταχο Ραμπάν, έστω σκηνοθετική αδεία εκτός βιβλίου. Θα ήταν μάλλον πολύ τοξικά αρενοπή μια τέτοια σκηνή και μάχη, και ας μην υπάρχει στο βιβλίο. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει. Πάνω κάτω όλο το cast είναι αδιάφορο, με μέτρες ξενέρωτες ερμηνείες που είναι και σκηνοθετική κατεύθυνση. Δεν ψέγω το cast, αλλά οι δύο ηθοποιοί που πέραν τους ρόλους καθαρά για λόγους woke πολυφιλετισμού είναι άθλοι, ειδικά αυτός ο οποίος παίζει τον προδότη γιατρό των ατριδών Yui και η μαύρη ηθοποιός που παίζει το ρόλο που του άλλαξαν το φίλο και τη φιλή, η Dr. Liet Kynes, που στο original
Το ρόλο τον έπαιζε ο επιβλητικός Max von Sydow, και της οποίας ο ρόλος γιγαντώνεται στην ταινία και χαντακώνει το δεύτερο μισό της ταινίας όταν εμφανίζεται, και είναι απλά άθλια, έχει πολύ ανδρικά χαρακτηριστικά προσωπού, θα μπορούσαν να βρουν μια πολύ πιο όμορφη μαύρη στην Grace Jones. Δεν είναι τυχαία άσχημη άντρο-γυναίκα, ίσως υπονοείται ότι είναι και άφηλη non-binary, και γενικά υπάρχει φορτικό diversity και woke ύπουλη κατήχηση και στοιχεία, όπως και ο ρόλος της Lady Jessica, που ουσιαστικά ελέγχει και καθοδηγεί τον γιο της, τον Paul, και είναι η ουσιαστική κρυφή πρωταγωνίστρια της ταινίας για λόγους φεμινιστικής προπαγάνδας, που γίνεται με προσοχή βέβαια και εκλεπτισμένα. Okay, και στο βιβλίο η γυναική ρόλη ήταν σημαντική, αλλά ο Βιλνεύ κάνει το extra mile για λόγους νεοφεμινισμού, πάντα υπηρετώντας τη νέα θρησκεία του wokeness και του νεοφεμινισμού, όπως και στο Blade Runner 2049. Ο Όσκαρ Άιζακ, πάντα αξιόπιστος, αλλά όχι καταπληκτικός σαν Διουκλήτο, είναι πολύ δεύτερη επιλογή, κυρίως πήρε το ρόλο γιατί δεν είναι Αγγλοσάξονας αλλά Ισπανοαμερικάνος, που έχει ένα νόημα αν οι ατρίδες είναι μεσογειακοί, δηλαδή Έλληνες, αλλά είναι σαν να βαριέται που ζει. Δεν βγάζει το μεγαλείο και τη βασιλική αλφα με η λαύρα που χρειάζεται ένας ρόλος. Ήθελε Μελ Γκίψον ή Λιάμ Νίσον κατ' εμέ, και πιστεύω επίτηδες φαίνεται λίγος, ώστε να αναδειχθεί η Τζέσικα ως αυτή που δημιουργεί το υπέρτατο τον Κουίτσας Χάντερακ, μαζί με το γενικό τάγμα των ενορατικών Σιθ καλογριών μαγισσών των Μπένε Τζέσερητ, που πετάνε και τα φεμινιστικά τους, που πιστεύω δεν υπάρχουν στο βιβλίο. Όπως όταν λέει η μητέρα μου Χιάμ ότι σπαταλήθηκε εκπαίδευση της φωνής, το Jedi Trick του Dune, σε ένα ασυνικό. Η ταινία είναι woke όπως το 90% των σημερινών ταινιών, αλλά πολύ υποβολημία woke και δεν ενοχλεί και πολύ. Αυτό που ενοχλεί είναι ότι είναι νερόβραστη πατάτα και άδεια κούφια τελείως, όπως το 90% των ταινιών του Villeneuve, που ξεχνιούνται άπαξ και βγεις από την αίθουσα. Και αυτό δεν αξίζει στο Dune, που γαλούχησε ολόκληρη την επιστημονική φαντασία από Star Wars ως άνιμε, ως Warhammer 40K, και άξιζε μια μεταφορά στο σινεμά ανάλογη του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ο Βαρόνος Χαρκόνεν είναι υποτίθεται πιο κοντά στα βιβλία και προσπαθεί ο ηθοποιός να τον κάνει τρομακτικό, αλλά δεν τρομάζει ιδιαίτερα. Μιλά σαν μαστουρωμένος και θεωρώ ότι είναι miscast. Θα έβαζα τον Vincent D'Onofrio από Daredevil και από Full Metal Jacket, και ο ηθοποιός κάνει μια απομίμηση Marlon Brando στο Αποκάλυψη Τώρα και λιγάκι από Ανανό. Και ο Μπατίστα Ωστραμπάν αξίζει κάπως, αλλά και πάλι σε ταινία του Βιλνεύ παίζει ελάχιστα και δεν έχουμε μάχη με Μωμόα. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι να έχεις αυτούς τους δύο και να μην τους βάζεις να παλέψουν. Δηλαδή έλεος. Επίσης δεν υπάρχουν, όπως είπα, Guild Navigators, που ήταν το κλου και το ατού στο original, και ήταν το freak show κανονικά, με την ανατριχύλα της μετάλλαξης τους λόγω του άλατος, του spice, με lands, και με σημερινά εφέ θα έδειχναν πιστεύω τρομερά. Κάτι σαν τα εξωγήινα χταπόδια του Βιλνεύ στο Arrival, που δεν ήταν και τίποτα φοβερό βέβαια, και θα τους δείξουν μάλλον στο ενδεχόμενο sequel, που όμως μπορεί να μην γίνει, καθώς προβλέπω μεγάλη πρακτική αποτυχία της ταινίας, καθώς όσο και αν προμοτάρουν την τεχνική ομορφιά των πλάνων που αξίζουν σε IMAX οθόνες και την πλούσια κατασκευή του κόσμου, το γενικό κοινό δεν πείθεται από τεχνικά χαρίσματα και φρουφρού και αρώματα. Θέλει ρομάτζα, που δεν έχει το νέο Dune, καθώς μάλλον θεωρείται πατριαρχία το ρομάτζο και το love story. Θέλει αλφα male δράση, περιπέτεια, θέλει έμπνευση, θέλει μεγαλείο, θέλει σύγκρουση, θρίαμβο, εκδίκηση. Και ο Βιλνεύ κάπως προσπαθεί να τα προσθέσει στο βαρετούργημά του, αλλά δεν το έχει. Το κάνει πολύ αποσπασματικά και η γεύση που μένει είναι η βαρεμάρα και μόνο. Ο τύπος δεν μπορεί να κάνει blockbuster και δράση. Τέλος, καλύτερα να σκηνοθετούσαν οι εμπορικοί Roland Emmerich
ή ο Michael Bay, ακόμα και ο Blomkamp, θα παίρναμε καλύτερη μεταφορά του Dune 100%. Βέβαια, πιστεύω ότι και ο Ridley Scott θα μπορούσε να κάνει καλύτερη μεταφορά, ισορροπώντας ανάμεσα σε κουλτούρα και εμπορική popcorn δράση. Κρίμα που δεν ασχολήθηκε με Dune, ειδικά στην ακμή του. Αν και αρχές του 80 ο De Laurentiis τον πλησίασε, αλλά είχε χάσει έναν αδελφό του ανεπάντεχα και ήταν σε κατάθλιψη και τελικά πήρε τη δουλειά ο Lynch. Πιστεύω ότι ο Scott αρχών της δεκαετίας 80 θα έκανε ταινιάρα ανάλογη του Blade Runner, ίσως όχι επιτυχημένη εμπορικά, ίσως λίγο αργή όπως και το Blade Runner, αλλά πιστεύω θα πετύχαινε εκεί που απέτυχε ο Lynch. Πιθανότατα θα διάλεγε Ευαγγέλη Παπαθανασίου για μουσική, τον Douglas Drumbull στα εφέ, μάλλον Mel Gibson ως Paul Atreides, την Sigourney Weaver ως Jessica, τον Sean Connery ως Duke Leto, τον Rutger Hauer ως Fate, τον Marlon Brando ως Βαρόνο Χαρκόνεν, τον Charlton Heston ως Αυτοκράτορα κτλ. Με τέτοιο cast θα έκανε και εισιτήρια λογικά, καθώς το Dune του 1984 φλόπαρε κυρίως λόγω δευτεροκλασσά του άγνωστου cast. Ο De Laurentiis τσιγκουνεύτηκε ή σκέφτηκε ότι αφού τα κατάφερε το Star Wars, χωρίς Star θα τα κατάφερε και το Dune. Προ 2000 αλλά και σήμερα πάρα πολύ δύσκολα ταινία έκανε εισιτήρια χωρίς Star. Γάμισε τα, θα γαμούσε μια μεταφορά του Dune από το Ridley Scott στα ντουζένια του φρέσκο-φρέσκο από Alien και Blade Runner. Ακόμα και σήμερα στα 80 του θα ήταν καλύτερο από τον απατεώνα τον Villeneuve. Υπάρχει μεθοδευμένη προσπάθεια εξευτελισμού και εξωστρακισμού των παλαιών σκηνοθετών από μια μειοψηφία φωνασκούντων αριστεριστών στο Twitter που του θάβουν για να μην παίρνουν έργα όπως το Dune. Δείτε απλά πώς θάφτηκε το Prometheus, που προσωπικά το θεωρώ ένα από τα καλύτερα sci-fi από την εποχή του Matrix. Όχι, okay, το sequel του Covenant ήταν μετριότατο, αλλά το Prometheus πιστεύω ότι θάφτηκε και λίγο επίτηδες, γιατί μισούν τους old school σκηνοθέτες, ακόμα και τους αριστερούς. Θεωρούν ότι αναπαράγουν τα πατριαρχικά στερεότυπα και δεξιόστροφες οπτικές, και οι οποίοι δεν ελέγχονται και θέλουν κάξ εις αποστάκηδες φιλελεύτ σαν τον Βιλνεύ που προάγουν νεομαρξιστικές πίπες. Και ας βγαίνει μάπα το τελικό προϊόν, γι' αυτό ο Βιλνεύ συνεχίζει και παίρνει τέτοια τεράστια projects, ενώ ξεκάθαρα πατώνει στα ταμεία, δεν είναι περίεργο ότι δεν λυπούνται τα λεφτά τους. Φυσικά και δεν τα λυπούνται, όλα είναι θέμα πολιτικής προπαγάνδας και πληρώνουν γι' αυτό. Το Terminator Walk Fate είναι απόδειξη γι' αυτό. Στο νέο Dune υπάρχουν και κάποιες νήξεις ισλαμολαγνίας, κακών εκμεταλλευτών αποικιοκρατών, νήξεις κλιματόπληκτης προπαγάνδας, τις οποίες πιστεύω θα προωθήσουν περαιτέρω σε ένα ενδεχόμενο sequel. Η Fremen σε αυτή την εκδοχή είναι και μαύρη εν μέρη, που έχει κάποιο νόημα σε έναν ερημικό πλανήτη με τρελή ηλιοφάνεια. Και ήταν κάπως περίεργο που ο Lynch δεν είχε μαύρους Fremen. Αν και είχε μαύρους αξιωματικούς του αυτοκράτορα, μάλλον ήθελε να φαίνονται Άραβες οι Φρέμεν για να δείξει πόσο φανατικός στρατός του Μουαντίπ Πολ θα ήταν. Αλλά και αυτά τα πολιτικά υπονοούμενα τα παίρνει μπάλα του αντιφάγου μεταμοντερνισμού του Βιλνεύ, που δημιουργεί άλλο ένα βαρετό, άψυχο, ξενέρωτο, νερόβραστο, τελείως κούφιο έργο, ένα αφόρητο minimal βαρετούργημα γεμάτο αυταρέσκεια, χωρίς ουσία παρά μόνο ωραία και αδιάφορα πλάνα τουριστικού διαφημιστικού του Αράκης. Προβλέπω τεράστια εισπρακτική αποτυχία στην Αμερική, καθώς η αφηγηματική επιλογή να σπάσει το βιβλίο σε δύο μέρη και να τελειώσει την ταινία στη μέση, ουσιαστικά εκεί που αρχίζει το καλό δηλαδή σε βιβλίο αλλά και ταινία του Lynch, και θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει κατανόητη από αμερικάνικο κοινό, ειδικά των Noob Zoomers με την προσωρινή μνήμη Χρυσόψαρου, που δεν έχει σχέση και επαφή με το original, αλλά και την ταινία, τα οποία εδώ που τα λέμε είναι και λίγο παροχημένη επιστημονική φαντασία. Έτσι την πάτησε και ο Lynch, που αναλώθηκε φλιαρώντας με σχετικά μυζωτικές σκηνές και στην τελευταία μισή ώρα έτρεξε να προλάβει να συμπεριλάβει όλη την αντεπίθεση και ανέλυξη του Muad'Dib, με αποτέλεσμα να γίνει ταινία βίντεο κλιπ και να χαθεί η βαρύτητα κάποιων σκηνών, αλλά και να κάνει λάθη και ατυχές εμπνεύσεις, όπως η βροχή στον Αράκης που θα σκότωνε τα σκουλίκια και την παραγωγή του άλατος, άρα και τα διαστρικά ταξίδια και ολόκληρο τον πολιτισμό και την οικονομία του Dune. Προσωπικά προτιμώ 100% το original του David Lynch. Νιώθεις ότι ταξιδεύεις σε έναν διαστρικό φουτουριστικό παράξενο κόσμο. Με τα όποια ψεγάδια του, είχε τουλάχιστον κινηματογραφική μαγκιά και όραμα, καλύτερο cast, απίθανη απόκοσμη μουσική από Toto και Brian Eno.
Και γενικά έχει ψυχή και χαρακτήρα, ήταν μια σινεματική εμπειρία που σε κρατάει και δεν κοιμάσαι, ειδικά στην εισαγωγή και στο τρίτο μέρος. Το νέο Dune είναι πολύ αδιάφορο και το ξεχνάς άμεσα αν αντέξεις να το δεις ολόκληρο και δεν νιώθεις ότι βλέπεις έναν μελλοντικό κόσμο στις εσχάτικες του διαστήματος, αλλά μια ξενέρωτη ιστορία εδώ στη γη βασικά. Και μάλιστα η ταινία περιέργως δείχνει παρελθοντική, παραφουτουριστική, που είναι και όλη η ουσία του Dune, μια προβολή της ανθρώπινης ιστορίας στο μέλλον και τις απίστευτες δυνατότητες αλλά και παθογένειες του ανθρώπινου πολιτισμού. Όσο και αν προσπάθησαν να πετύχουν την απόδραση σε έναν εξωπλανητικό κόσμο του μέλλοντος, δεν με έπεισαν. Μόνο τα ορνηθόπτερα θυμίζουν κάπως επιστημονική φαντασία και είναι τέλεια αποτύπωση των περιγραφών του Herbert. Όλα τα υπόλοιπα είναι ξενέρωτα minimal playmobil, επίτηδες κιόλας. Ωραίες είναι ίσως και οι βόμβες των Harkonnen που τις νιώθεις όταν σκάνε, αλλά δεν σώζουν την ταινία. Το νέο Dune του Villeneuve είναι άλλη μια απόδειξη του καλλιτεχνικού τέλματος της εποχής μας, μιας εποχής μηδενισμού, κενότητας, αναξιοκρατίας και αταλαντοσύνης που έχει κυριευθεί από πολιτικοποιημένους πομπούδεις μεταμοντερνιστές, woke απατεώνες, όπως και το ελληνικό σινεμά μετά το 1974, και δεν έχουν επαφή με πραγματικό κόσμο και παράγουν βαρετουργήματα για μια κλειστή κλίκα ελιτιστών και αδάων 15χρονων, κυρίως αριστερούλιδων, βιάζοντας κανονικά παλαιότερα αριστουργήματα της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου και οδηγούν το σινεμά και το κοινό σε ένα πνευματικό λίθαργο. The sleeper must awaken. Father, the sleeper has awakened!